Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Έχετε σίγουρα δει από τον τίτλο τι θα δούμε σήμερα. Γι' αυτό με βλέπετε και άβαφη, γιατί κάθε φορά που κάνω τέτοιου είδους βίντεο καταντάω χάλια, γίνομαι χάλια από πάνω μέχρι κάτω. Οπότε είπα να μην βαφτώ καθόλου σε αυτό το βίντεο, να ξεκινήσουμε κατευθείαν έτσι. Και επειδή όπως τα έχετε δει εσείς με ακολουθείτε στο Instagram και εδώ το έχω αναφέρει νομίζω, πρόσφατα απέκτησα και εγώ TikTok και επειδή έχω δει πάρα πολλά έτσι beauty hacks και διάφορα trends που μπορείς να κάνεις στο μακιγιά σου και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία τα περισσότερα από αυτά σίγουρα ήδη δεν τα πιστεύω, αλλά κάποια από αυτά τα πιστεύω και θέλω να τα δοκιμάσω, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Είδα μια γλυκούλα η οποία έκανε το εξής, παιδιά. Τι έκανε αυτή η γλυκούλα? Πήρε σκιά, μια σκιά που να ταιριάζει στο δικό της χρώμα στα φρύδια, όπως κάνω κι εγώ εδώ τώρα. Και τι έκανε? Πασάλιψε όλη εδώ την περιοχή. Έγινε ένα μάτσο χάλια, όπως τα γίνω κι εγώ τώρα καλή ώρα. Με αυτόν τον τρόπο βάφεις πάρα πολύ καλά όλη την περιοχή εδώ πέρα των φρυδιών σου. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περίεργη για να δω αν θα πετύχει. Θα το κάνω και από την άλλη πλευρά. Ότι με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται βάφεις όπως να είναι και όπου να είναι και βάφεις πάρα πολύ καλά τα φρύδια σου. Και αφού έχεις γίνει σαν τον κλόουν, τα είπα εγώ. Καλά τα είπα. Αλλά έβαλα και άσπρο μπλουζάκι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Τέλος πάντων, παίρνεις ένα μαντιλάκι και πηγαίνεις πάρα πολύ κοντά εκεί στην περιοχή των φρυδιών και σβήνεις γύρω-γύρω αυτό που έχεις βάψει, το δέρμα δηλαδή που έχεις βάψει, αλλά όχι το φρύδι. Όχι παιδιά, θα το ξαναπάρω από την αρχή και θα βάλω ένα πιο σωστό χρώμα. Θα πρέπει να βρω και μου ήρθε η ιδέα τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, θα βάψω κατευθείαν με το προϊόν, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει δουλίτσα. Αλλά δεν μας πειράζει για να λερωθούμε, γιατί υποτίθεται θα το σβήσουμε μετά. Οπότε βάφουμε καλά όλη την περιοχή εδώ γύρω-γύρω. Και αυτή τη στιγμή και με την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά που βρήκα τέλος πάντων το προϊόν φρυδιών, εξακολουθεί να είναι αστείο. Αλλά θα προσπαθήσω τώρα αυτή τη φορά να το αφαιρέσω λίγο πιο ωραία και καλά. Φαίνεται αυτή τη στιγμή στην κάμερα πάρα πολύ σκούρο, ενώ εδώ στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σκούρο. Και ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο, όπου σου λέει ότι αν δεν έχεις, εξακολουθούμε να μένουμε στα φρύδια, και σου λέει ότι αν δεν έχεις σταθεροποιητικό προϊόν για τα φρύδια, για να μην πετάνε τρίχες και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, σου έχω τη λύση. Όλοι έχουμε στο σπίτι μας ένα περιποιητικό χιλιών. Οπότε εδώ είναι η λύση. Καλό θα είναι να έχετε ένα λευκό ή διάφανο, σίγουρα. Οπότε σου λέει παίρνεις με το δάχτυλό σου κανονικά και τοποθετείς πάνω στα φρύδια σου και αυτό εδώ τα κοκαλώνει και δεν θα πετάξει ούτε λίγο τριχούλα δεξιά και αριστερά. Νομίζω πως και αυτό πετυχαίνει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε 2 στα 2. Είναι πρώτη φορά που κάνω beauty hack και ξεκινάμε έτσι πολύ δυνατά και δυναμικά. Και πάμε τώρα στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 έχει να κάνει με τις βλεφαρίδες, όπου χρησιμοποιείς ένα πιστολάκι, την μάσκαρά σου. Τέλος παντών, βρήκα εγώ μία εδώ τώρα. Και τι θα κάνουμε? Θα βάλω εγώ κανονικά στο ένα μάτι κανονικά μάσκαρα, χωρίς να κάνω τίποτα διαφορετικό. Και τώρα περνάμε στο άλλο μάτι, όπου θα βάλω πάλι μάσκαρα και θα περάσω από πάνω πιστολάκι, εννοώντας ότι θα φυσήξουμε τον αέρα, θα σας δείξω τώρα τι εννοώ, και ότι θα αποκτήσουν πιο πολύ μήκος οι βλεφαρίδες μου. Θα βάλω μπρος το πιστολάκι και θα φυσήξω προς τα πάνω τη δεξιά μου πλευρά για να δούμε αν όντως θα δώσει περισσότερο μήκος. Και αφού τη ζέστανα, έβαλα και πιο ζεστό και πιο κρύο. Βλέπετε εσείς καμία διαφορά? Είχα ελπίδες και για αυτό το beauty hack, να ξέρετε. Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά, παιδιά, και το είχα και στο μεσαίο που ήταν αρκετά ζεστούλικο. Δηλαδή, εγώ θα σας προτείνω, αν θέλετε να το δοκιμάσετε, βάλετε το στο κρύο, μην το βάλετε καν στη ζέστη. Γιατί απλά είπα στο ζεστό, επειδή θα, ας πούμε, ψηθεί εντός εισαγωγικών λίγο καλύτερα η βλεφαρίδα, ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά, όπως βλέπετε, τίποτα. Τίποτα. Πάμε να περάσουμε τώρα στο νούμερο 4. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο beauty blender για να απλώσω τη βάση μου. Όταν το beauty blender είναι βρεγμένο, η βάση απλώνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, αν θέλετε
να έχετε μία βάση η οποία είναι πάρα πολύ φυσική και σαν να μην σχεδόν φοράτε καθόλου make-up, είτε την BB cream, είτε τη CC cream, οτιδήποτε, αν είναι βρεγμένο, κάνει ένα τέλειο, τέλειο, τέλειο αποτέλεσμα, τα μποναριστά. Αυτό μπορώ να σας το πω κι εγώ. Αυτό που είδα εγώ στο TikTok είναι ότι άμα περάσεις με το ίδιο το beauty blender βρεγμένο το highlighter, το αποδίδει καλύτερα. Οπότε πάμε τώρα να περάσω το αγαπημένο μου εδώ το highlighter με το πινέλο, έτσι όπως το περνάω εγώ καθημερινά. Καθημερινά. Όταν βάφομαι τέλος πάντων, βρε παιδί μου, γιατί τώρα πια και μέσα στο σπίτι, πόσο να βαφτείς. Λοιπόν, βλέπετε τη λάμψη που δίνει εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα να πάρουμε ποσοτητούλα και να κάνουμε τα... Παιδιά, ναι. Έχει δίκιο η άτιμη αυτή που το είδε αυτό. Δείτε εδώ πέρα λάμψη. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ. Δείτε από εδώ. Και από εδώ γυαλίζει εννοείται, αλλά δείτε από εδώ λάμψη. Wow. Wow. Έλα που στο TikTok έχει ωραία beauty hacks, παιδιά. Παιδιά, τι ανακάλυψη ήταν αυτή. Και μετά από αυτή τη σούπερ ανακάλυψη εδώ πέρα με το highlighter, πάμε στο νούμερο 5, όπου θα δημιουργήσουμε φακιδούλες. Οι φακιδούλες είναι πάρα πολύ της μόδας, είτε έχεις είτε δεν έχεις μπορείς να δημιουργήσεις μόνος σου. Τώρα τι πρέπει να κάνω εγώ, πρέπει να βρω μια σκιά η οποία να μην είναι και πάρα πολύ σκουρόχρωμη και έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να την ευρύκα. Λοιπόν, θα πάρω εδώ πέρα. Γιατί αγαπούλα μου γλυκιά, γιατί μου το έκανε αυτό. Οπότε τι κάνω, βάζω λίγο νεράκι, αυτά τα νεράκια που είναι για το πρόσωπο. Παίρνω εδώ πέρα ένα πινέλο, δεν βλέπετε τώρα εσείς, αλλά θα πάρω εδώ πέρα και θα ξύσω λίγο μια σκιά. Να ορίστε, θα ξύσω εδώ πέρα σκιούλα. Πονάει και η καρδιά όταν ξύνω τις σκιές, να σας πω την αλήθεια. Και θα βάλω εδώ μέσα στο νεράκι μπόλικη. Το πινέλο όπως βλέπετε είναι γεμάτο με σκιά και βρεγμένο το πινέλο και πάω πάνω στο πρόσωπό μου και τεινάζω το πινέλο για να δημιουργήσω φακίδες. Ούτε καν. Μήπως λίγο παραπάνω. Α, κάτι γίνεται τώρα. Απλά θέλει αρκετή ποσότητα. Πάνε και τα νύχια μου, πάνε όλα. Αλλά δεν θα το παρατήσω. Δεν θα το παρατήσω. Θα το παλέψω με άλλη σκιά, λίγο πιο σκουρόχρωμη. Περιμένετε. Ο επιμένων λέει... Μπα. Τίποτα, παιδιά, δεν πιάνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω λάθος και άμα κάνω λάθος. Αλλά εμένα δεν φεύγει, αλλά εγώ το είδα σε βιντεάκια να γίνεται. Αλήθεια σας λέω. Αυτές πώς το καταφέρανε, δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ. Τι λάθος μπορεί να κάνω. Πάμε με πολύ μεγάλη χαρά στο νούμερο 6 και σας λέω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά διότι θέλω πολύ να το δοκιμάσω αυτό γιατί έχει σχέση με τα μαλλιά και ξέρετε ότι όταν έχει κάτι σχέση με τα μαλλιά η Μαρινέλη τρελαίνεται. Είδα στο TikTok ένα καινούριο, έναν λίγο διαφορετικό τρόπο για να κάνεις μπούκλα στα μαλλιά σου, όχι τον κλασικό τον τρόπο που σας έχω δείξει που βάζεις μέσα την πρέσα εδώ έτσι τσίκι, τη γυρνάς και κατεβάζεις. Οπότε, παιδιά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ τώρα και δεν ξέρω. Λοιπόν, το γυρνάς μια φορά γύρω από την πρέσα και μετά, περιμένετε, όχι θα το κάνουμε αλλιώς. Μια φορά γύρω από την πρέσα και η ουρά που περισσεύει μέσα και με αυτόν τον τρόπο κατεβάζεις, δυσκολεύτηκα λίγο γιατί δεν το είχα ξαναδοκιμάσει και... Και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνει μια τέλεια καταπληκτική μπούκλα. Δεν είναι καρκιά, αρκεί να βρείτε τον τρόπο να μην φαίνεται αυτό το πατικωμένο κομμάτι εδώ. Να το βλέπετε. Το βλέπετε, είμαι σίγουρη ότι το βλέπετε, γιατί το βλέπω και εγώ πολύ καθαρά. Οπότε πάμε λίγο να το δοκιμάσουμε κι αλλιώς. Να το πάω από... Πριν το πήγα έτσι. Ωραία, τώρα θα το πάω έτσι. Κάτι με μπερδεύει εδώ ρε παιδιά μου σε μένα. Και δεν μπορώ να το καταφέρω. Από κάτω και μέσα. Το κατάφερα. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Τερά! Τι έγινε. Το ίδιο πατήκωμα βγαίνει. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το κομμάτι εκεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει εκεί πέρα. Τέλος παντών, αυτή δεν πετύχει και πάρα πολύ καλά. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δείτε τι ωραία και ελαστική μπουκλίτσα. Αλλά αυτό εδώ είναι ένα χάλι μαύρο. Δεν είναι ωραίο να υπάρχει αυτό εδώ πέρα στο μαλλί. Να το τώρα λίγο που το ψήσα έφυγε, αλλά τι να το κάνεις. Πάμε τώρα στο 7ο, τελευταίο και καλύτερο, όπου θα το έχετε δει σίγουρο σας έχετε TikTok και στο Instagram βέβαια κυκλοφορεί.
πώς μπορείς να κάνεις λίγο μεγαλύτερα τα χείλη σου. Είναι σαν να έχεις κάνει γυαλουρονικό, αλλά έντονο γυαλουρονικό, όπου παίρνουν όλες την κόλλα από τις βλεφαρίδες και κολλάνε τα χείλη τους εδώ πέρα για να φαίνονται πιο μεγάλα. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δοκιμάσω, γιατί θέλω να με δει ο Κανάκης και να πει αυτό είναι καλύτερα να έλειπε ο Κανάκης, και άμα ήταν ανοιχτά εννοείται και τα μαγαζιά και αυτά, να του έλεγα ότι πήγα να κάνω γυαλουρονικό. Λοιπόν, θα βάλω εδώ μπόλικη κολλίτσα και θα πατήσω εδώ. Και πρέπει να περιμένω λίγο. Ούτε καν, για να κολλήσει. Καθίστε να δω πώς θα το... έτσι. Δηλαδή, πόση ώρα πιστεύετε ότι πρέπει να περιμένω? Γιατί έχει περάσει εδώ και πέρα, εδώ και πόση ώρα και... ούτε καν κολλάει έστω και λίγο, έτσι. Δηλαδή, ότι τι, πόση ώρα. Εδώ πέρα έχω φακίδες, δεν ξέρω αν τις είδατε. Κανείς. Εγώ φταίω που το πίστεψα και το δοκίμασα και που νόμιζα ότι θα κάνω πλάκα στον Κανάκη. Θα το δοκιμάσω όμως στο κάτω. Για να δούμε. Μήπως το κάτω πιάσει. Παιδιά, ούτε καν. Αυτά ήταν τα 7 hacks που διάλεξα εγώ να κάνω. Το beauty hacks τέλος πάντων που είδα στο TikTok και μου άρεσαν και θεώρησα ότι κάποια από αυτά θα πετύχουν τέλος πάντων. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία από κάτι άλλο βίντεο που σας έχω κάνει. Θα σας βάλω όλα τα βίντεο από κάτω στην περιγραφή για να πάτε να τα δείτε, γιατί είναι βίντεο τα οποία σας αρέσουν και έχουν πάει πάρα πολύ καλά και με τα σχόλια που μου έχετε γράψει. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το διασκεδάσατε. Είπα να κάνουμε έτσι κάτι λίγο πιο χαρούμενο, πιο ανεβαστικό, τώρα που είμαστε μέσα στο σπίτι κλεισμένοι και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όπως και να το κάνουμε. Και αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σίγουρα να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok αν θέλετε, θα σας τα έχω γράψει όλα κάτω στο κουτί των πληροφοριών και από κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξαναδείτε τέτοιου είδους βίντεο, να μου το πείτε και να μου στέλνετε ας πούμε κάποιο link από ένα βίντεο κάποιες κοπέλες που είχε δοκιμάσει κάποιο beauty hack και θα θέλατε να το δείτε και εσείς στην πράξη αν γίνεται ή όχι. Το μόνο που εμένα με στενοχώρησε πιο πολύ από όλα αυτά εδώ είναι... και αυτό με τα χείλη, γιατί ήθελα να κάνω πλάκα στον Κανάκη, αλλά αυτό με τις φακίδες. Φαίνονταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε δοκιμάσει και είδατε ότι εγώ δεν έκανα κάτι σωστό, να μου το γράψετε από κάτω για να το γνωρίζω. Σταματώ, γιατί κάθε φορά στο τέλος του βίντεο με πιάνει πολύ λογία μου και φτάνουν τα βίντεο να είναι 20 λεπτά και θα σας δω πάλι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας!